Πού είσαι εγώ, γάρα μου! Γράψτε μου έστω και ένας που πόντερε ότι όλη αυτή η ετοιμασία ήταν για ψυχολόγο. Όπως σας είπα, αυτή τη βδομάδα θα σας έχω μαζί μου, που έχουμε ετοιμασίες για μέρα θετικής ενέργειας και τέτοια πραγματάκια και άλλα πραγματάκια βασικά, όχι μόνο αυτά. Αλλά πρώτα, για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, τι κάνουμε? Πάμε στο ραντεβού της ψυχολόγου, έχω σήμερα στις 12.30, είναι 12 και 4. Ποιο κοριτσάκι πήρε μαζί κάμερα χωρίς μπαταρία μέσα, γιατί τελείωσε τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα που φύγα από το σπίτι? Εγώ, επαγγελματίας YouTuber. Ποιο κοριτσάκι όμως γύρισε με 2 αυτοκόλλητα από την ψυχολόγο? Ποιος δεν δουλεύει σήμερα? Περιμένουμε να έρθει το φαγητό. Μετά πρέπει να σηκωθώ να ισιώσω μαλλί. Όχι. Να βαφτώ λιγάκι, να βαφτώ. Θα βαφτώ. Λίγο. Και να πάω στην πλάκα να βρω τα παιδιά με τη Βενετία και το Φίλιππο, να βγάλουμε φωτογραφίες με τον Μάικ και μετά να κάνουμε meeting. Και αύριο έχουμε 2 γυρίσματα. Πάντα βάζουμε κράνος. Ναι, πάντα. Βέβαια. Βέβαια. Και όλο το make-up μετά μένει μέσα στο κράνος, αλλά δεν έχει σημασία. Δες το κιόλας. Το πολύ πολύ να βάζω τη φωτογραφία με το κράνος. Ωπα της. Πάντα κράνος. Α, εσένα έχει μαύρο τζάμι, είναι πιο ωραίο. Σαν Power Ranger, είσαι τη ροζ. Ωραία που γράψουμε το κυκλάμινο! Έλα λίγο, ταιριάζουμε πριν επιχειρησιώθηκα. Βρείτε τις διαφορές. FYI, αυτό το πλυσάκι μου το έχει κάνει τώρα η Λίλη. Ισχύει! Ναι, γιατί έλεγες ότι δεν σου κάνει, αλλά τώρα θα σου πλέει. Εσύ κανονίζεις την ώρα, το μέρος και πώς θα καταφέρνεις να σε περιμένουμε όλοι. Ναι, αλλά εγώ έρχομαι από μακριά. Τα παιδιά κανονίζουν location. Αυτό ήταν ωραίο. Εγώ μετανιώνω που δεν είσαι στο μαλλί. First world problems. Εγώ μετανιώσα που ήρθα. Α, ωραία. Δεν είμαι ωραία όσο εσύ είσαι τώρα για να βγάλω φωτογραφία. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι λες. Δεν πειράζει. Έχει καλή ψυχή, έχει καλή ψυχή. Ζήσαμε και θέλω να τα ακούσουμε. Για δοκιμαστήρια, ξέρεις. Και κάθε... Άμα ξέρω, δεν άλλαξε εγώ μια χαρά στα στενά και τις πλάκες. Φανταλονάκι, πώς θα αλλάξεις. Αυτό το βάλω. Τελειώσαμε το πρώτο κόνσεπτ που ήταν το δικό μου. Εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία βγάζω stories και τα μαλλιά μου είναι έτσι και πολύ φλερτάρω με το καρέ, αλλά απ' την άλλη κιόλας το λυπάμαι τόσα χρόνια που περιμένω να μακρύνει. Πάμε να τραβήξουμε του Φίλιππου. Φίλιππε, πού άλλαξες outfit, ωραίο. Στον δρόμο. Το βρήκαμε το. Άλλαξα κι εγώ ρούχα. Επίσης, πίσω από κάτι η κάδο σκουπιδιών. Πολύ όμορφες πληροφορίες, λες στον κόσμο. Σούπερ κοντινό δεν βγαίνει, βγαίνει από τα πόδια σας και πάνω. Όχι ρε, εδώ, εδώ, εδώ. Έλα, πρέπει να είστε πιο κοντά, γιατί μπορείς. Έχεις βγάλει τις πιο ωραίες μαχητές. Μαλακά, έχεις λυσάξει. Έχεις λυσάξει, δεν θα τις πάρεις τις φωτογραφίες μου. Το βλέπεις. Ούτε για να τις κρατήσεις για προσωπική χρήση στον υπολογιστή. Ναι, ναι, τι έχεις? Με έχουν τσιμπήσει. Σκνίπες. Για προσωπική χρήση μπορώ να τις έχω. 5 ευρώ φωτογραφία. Τελειώσαμε τη φωτογράφηση με τα παιδιά, που εν τέλει είναι για μας αυτές τις φωτογραφίες, και έχουμε βγάλει τόσο πολλές που νομίζω πολλές. Είναι πολλές αυτές που βγάλαμε. Ναι. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούμε να διαλέξουμε τώρα. Παθαίνω πάντα όταν είναι πολλές φωτογραφίες. Πω, τι δύσκολη απόφαση ζωής. Θα βάλεις αυτό που είσαι πιο ωραία. Και εμείς είμαστε πιο άσχημοι λογικά, γιατί πάντα αυτό τυχαίνει. Εκεί που είσαι εσύ μούνα, οι άλλοι είναι κακάσχημα, αλλά λες Klein. Είναι φίλοι μου, θα καταλάβω. Μήπως ο Φίλιππος μας δώσει μερικές από το δικό του location. Όχι. Πάμε στο σπιτάκι της Βενετάκης Καμαράκης. Να φάμε. Να φάμε. Να φάμε, να συζητήσουμε. Να, εδώ είναι όλη η αλήθεια. Καλά, εύκολα, εύκολα. Ξανακάτε λίγο. Κάντε το. Σοκαρισμένος. Πάντα πρέπει να είναι κάποιος σοκαρισμένος στο thumbnail. Με τραβάς. Τι ωραίος που είναι ο φωτισμός. Πολύ ωραίος φωτισμός, Βενετίτσα. Κοίταξε τι χαϊδεύεις στον καναπέ. Κοίταξε τι ωραία που γράφει το δέρμα της. Λάμπης. Υποτίθεται ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε για δουλειά. Έχουμε πει όλα τα γκομενικά των παιδιών. Γεια σου Βενετάκι Καμαράκι. Γεια σου Λιλάκι Κοκλάκι. Ευχαριστούμε για το hospitality. Ευχαριστούμε για το φαγητό. Ευχαριστούμε. Και επιφυλασσόμεθα. Δεν αντέχω άλλο. Με γυρνάει ο Φίλιππος σπίτι. Καλή νύχτα, θα τα πούμε αύριο. Θα πεθάνω. Είσαι η χειρότερη που έχω γνωρίσει, αλήθεια. Καλημέρα, γογό μου. Έχω σηκωθεί από τις 8.30.
Είναι 10:30 και το τελευταίο 2 ώρο αμφιταλαντεύομαι για το αν πρέπει να καθαρίσω να κάνω μοντάζ. Αλλά επειδή έχω να καθαρίσω μια μισή εβδομάδα το σπίτι και έχω αρχίσει και δεν αντέχω να βρίσκομαι μέσα στο σπίτι από την ακαταστασία. Που ακαταστασία δεν τη λες, ας πούμε. Όταν κάνω πάνω από μια μισή εβδομάδα να καθαρίσω, νιώθω ότι είναι το πιο βρώμικο σπίτι στον κόσμο. Δεν αντέχω. Θέλω να πάω να τρίψω τις λεκάνες. Θέλω να πάω να τρίψω τα πατώματα και τα ψυγεία και τα ντουλάπια. Γιατί είναι μια τρελή! Καθάρισα και το σπίτι. Ειδικά τα μπάνια, παιδιά, είναι σαν να μην έχει μείνει ποτέ άνθρωπος μέσα. Έτρεβα εκεί, λεκάνες, τείχους, πλακάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα όμως που ηρεμώ τόσο πολύ ψυχολογικά όταν έχω καθαρό σπίτι? Δεν μπορώ. Βάφομαι λιγάκι έτσι ίσα-ίσα για να φύγω να πάω στο σπίτι της Βενετίας. Να γυρίσουμε ένα βίντεο για το κανάλι της και ένα βίντεο για το κανάλι του Φίλιππου. Και το βράδυ πρέπει να γυρίσω και να βρω 3 outfits. Γιατί αύριο έχω μια 12-ωρη φωτογράφηση και πρέπει να το στείλω σήμερα να εγκρίνουν τι θα φοράω. Εγώ έπαιζα ξύλο μάλλον στον ύπνο μου, γιατί σήμερα πονάει όλη αυτή η μεριά. Πόσο να την πλάκωσα, πόσο να κοιμήθηκα πάνω της. Γογάκι, μωρό μου, για κοίτα με εδώ. Έτοιμο το λιλάκι. Εντάξει, θα αφήσω και μαλλί μετά, αλλά τώρα επειδή έχω κάνει μπάνιο και ακόμα. Παίρνει σχήμα, το έχω κάνει έτσι, σαν σκουλίκι, ώστε μετά να είναι λίγο. Θα βάλω και τα κοσμήματάκια μου. Αλλά για να μην τα χαίρομαι μόνο με αυτά τα κοσμήματα, σας έχω και έκπτωση. Είναι αυτά που με βλέπετε να φοράω κάθε φορά και στο Instagram. Για κάτσε ρε, εγώ να το κουμπώσω. Αλλά ό,τι κοσμήματα με βλέπετε να φοράω τους τελευταίους μήνες είναι από αυτό το site. Θα βάλω εδώ και τα δαχτυλιδάκια μου. Και αυτό. Και αυτό. Boom! Τα κοσμήματα αυτά είναι από Maren Mar. Και επειδή όλο βγάζω προσφορές για Instagram και εδώ δεν έχω δώσει, θα σας δώσω τώρα για αυτά εδώ τα κοσμήματα όλα. Το link που θα βρείτε κάτω στο description box με τον κωδικό GOGO40, 40% έκπτωση σε όλο το site. Αλλά αν κάνετε τις αγορές σας με κάρτα, είναι 50% έκπτωση σε όλο το site. Επίσης, στα 3 κοσμήματα που θα πάρετε, αυτό με τη χαμηλότερη τιμή έρχεται δώρο. Δηλαδή είναι 2+1. Πληρώνετε τα 2. Και παίρνετε 3. Έχουν και πάρα πολύ ωραίο packaging. Δηλαδή, άμα το πάρετε για έναν φίλο σας δωράκι, για τη μαμά σας, για τον μπαμπά σας, για το αγόρι σας, για το κορίτσι σας, θα του πάει σε πολύ ωραία συσκευασία. Γιατί έχει και αντρικά, έχει και γυναικεία, έχει και unisex και χοντρές αλυσίδες έτσι και πιο λεπτές. Και αλυσίδες για τη μέση και για το πόδι και σκουλαρίκι και δαχτυλίδια. Οπότε με τον κωδικό GOGO40 μπαίνετε μισοτιμή όλο το site για αυτό το μήνα, για όλο το μήνα. Κοψοχρονιά, με γεια σου γογό σε καλή μεριά. Πάρε αυτά να είμαστε μάτσι μάτσι. Έχω αργήσει ρε γογάρα, πώς το κατάφερα πάλι δηλαδή? Κατευθυνθείτε βορειοδυτικά. Δεν είναι καθόλου το αγαπημένο μου πράγμα να αργώ γενικά. Είμαι πάρα πολύ αγχώδης με το χρόνο και με τα ραντεβού μου. Αλλά μιλούσα με το ΜΑΤ γιατί ξεκινάμε τα γυρίσματα της εκπομπής τώρα, της νέας σεζόν. Από την εβδομάδα που έρχεται, οπότε έπρεπε κάπως να οργανωθούμε. Παιδιά, αυτό το μήνα έχει τόσο πολύ τρέξιμο που νιώθω ότι θα τα ξεχάσω όλα και στα σημειώνω. Νιώθω ότι θα ξεχάσω τα πάντα. Πού είστε ρε παιδιά μου, λείψατε, πόσο καιρό έχω να σας δω? Πάρα πολλές μέρες έχουμε να βρεθούμε. Δηλαδή για το Θεό. Ναι. Μαύρα μάτια, Φίλιππε μου, μαύρα μάτια. Μπορείς να πεις λίγο αυτό που έγινε? Ναι, ο Φίλιππος είναι απέσια γριά. Ήτανε μέσα στο δωμάτιο και έκανε ένα call για δουλειά, λέμε τώρα. Και δεν είχε δει ότι έχω έρθει και μου έστειλε στο Instagram και με έβριζε ότι έχω αργήσει και εγώ ήμουν εδώ. Όχι, όχι. Το πιο αστείο είναι ότι στέλνω στο group και λέω ευτυχώς που πάμε τρεις. Έρχεται η Βενετία μέσα και τη κάνω. Ρε μαλάκα, να σε ρωτήσω κάτι. Η Λίλη, πού είναι? Και μου κάνει μέσα. Καλά, 3:30 ήρθες. Αν είχαμε πει 3, δηλαδή δεν είναι ότι είχες έρθει και. Εγώ ήρθα με τον καμεραμάν. Γίνεται δουλειά χωρίς τον καμεραμάν. Εσύ γιατί δεν πήρες αμάξι? Πήρα. Βλέπω τις φωτογραφίες που βγάλαμε χθες με τα παιδιά και προσπαθώ να διαλέξω. Εγώ διάλεξα 18 φωτογραφίες. Αχ, ωραία, φαίνομαι από εκεί να βγάζεις μία με τη δική μου. Αλήθεια, θέλω να μην ξανακάνεις vlog ποτέ. Γιατί? Αρχικά, γιατί είσαι με το jacket μέσα στο γιατί σπίτι? Γιατί κρυώνω! Μα τι κρυώνεις όμως, παιδί μου! Ωραία, να είμαι γυμνή. Για να δω τι έχεις διαλέξει. Τίποτα μέχρι στιγμής. Τόση ώρα τι κάνεις? Τι κοιτάω. Τι κοιτάω. Καλά, είτε Λίλη, είναι τέλειες φωτογραφίες. Ναι, έχει ζηλεύω. Πάρα πολύ ζηλεύεις, βρε παλιοψεύτη. Γυρίζουμε τώρα το πρώτο βίντεο της Βενετίας. Και θα κάνουμε και στη Λίλη. Α, ναι, σε μένα μετά. Μετά. Τέλος του μήνου. Νιώθω ότι το βίντεο του Φίλη που κράτησε 47 αιώνες. Ήταν 2 ώρες. Δροσερές. Ήσουν στο βίντεο μου, δεν σε παρατήρησα. Άντε ρε, όλη την ώρα μιλούσε. Γιατί τι το λες αυτό? Φιλάκια, παιδιά. Τι κλείνει το vlog σου.
Όχι, εσάς χαιρετάω. Καλά, χθες η Λίλη το είπαμε αυτό στο βίντεό σου. Όχι, τι. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ λοιπόν στο σπίτι της Βενετίας για να φάμε, αλλά κυρίως για να μιλήσουμε για δουλειά. Για να μιλήσουμε για την Αμίτα Μόσχα. Okay. Οπότε έχουμε φτάσει εδώ, είμαστε όλοι κουρασμένοι. Λέμε λίγο τα νέα μας, λέμε λίγο τα προσωπικά μας και αυτά. Τελειώνει η μπαταρία. Ξεκινάμε να τρώμε και λέμε, λοιπόν, με το που τελειώσουμε να φάμε, ξεκινάμε να κάνουμε δουλειά. Με το που τελειώσουμε να φάμε, λοιπόν, η Λίλη απλά χωρίς να μας έχει πει τίποτα, λέει: Όχι, okay, παιδιά, εγώ φεύγω, γεια! Και τη λέμε: Λίλη, πού πας, μαλάκα, δεν έχουμε πει τίποτα για δουλειά. Και λέει: Τέλειο, ήταν η μούρη μας όμως. Ναι, απλά εγώ με τη Βενετία κοιταχτήκαμε έτσι, τύπο, πού πάει. Λέει: Εγώ φεύγω, γεια σας. Και σηκώνεται να φύγει και τη λέμε: Δεν γίνεται, ας πούμε, έχω μάρτυρα για δουλειά. Και τελικά έκατσε άλλη μια ώρα με το ζόρι, ήθελε τελικά να φύγει για να πάει το άλλο. Θα τα λέμε όλα πια στο κοινό. Είσαι βραδύποδας. Βραδύποδα! Εγώ ήρθα να μιλήσω για δουλειά και εσύ. Τι είσαι! Έλα, φιλάκια. Καλημέρα. Και μετά ένα βίντεο που θα με πηγαίνει πριόν. Κλικ! Όταν τα καλά παιδάκια δίνουνε το μίλκο τους. Καλημέρα, Ρούντι. Έφυγε τώρα η Ειρήνη. Για μια στιγμή να στερεώσω την κάμερα κάπου. Όταν βλογκάρω, νιώθω μόνιμα το πλάνο είναι στραβό και μπορεί να πεθάνω από ψυχαναγκασμό. Σήμερα είναι Τετάρτη και έχω φωτογράφηση και γύρισμα με τη Reebok. Και θα λείπω όλη μέρα από το σπίτι, οπότε πρέπει να βρω τώρα τι θα φοράω. Θέλω μέσα στη μέρα να μπω να κλείσω εισιτήρια για Μαρίνα Σπανού που έχει live στις 9 Σεπτέμβρη. Μόλις τα έκλεισα. Είμαι ένα χάλι μαύρο, το ξέρω. Πάω τώρα στο στούντιο του φωτογράφου να σχίσω λίγο μαλλί, να ντυθώ, να ετοιμαστώ και να φύγουμε από εκεί για να ξεκινήσουμε να βρίσκουμε τα locations που θα γίνουν τα γυρίσματα. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το vlog δεν μιλάω πάρα πολύ και αυτό είναι γιατί είμαι ένα σάκος με πόδια και άγχος, γιατί έχουν κάτσει πάρα πολλά. Και μόνιμα αγχωμένη εγώ. Μόνιμα αγχωμένη. Γιατί, για ποιο λόγο, δεν χρειάζεται. Έχω ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα. Άμα αρχίσω και σήμερα, δηλαδή, φτάνει πια. Μου ήρθε μία πρόταση γογό. Την περιμένω και την κάνω manifest χρόνια. Δεν μπορώ ακόμα να σας πω τι είναι. Χάρηκα πάρα πολύ, βέβαια. Έτσι, για να υπάρχει το άγχος να μην φεύγει. Αλλά χάρηκα πολύ. Δεν μπορώ ακόμα να σας πω τι είναι. Αλλά θα το δείτε, εδώ θα είμαστε, δεν χανόμαστε. Στο email έγραφε να είμαστε στο στούντιο στις 12.30 και εγώ μόλις έφτασα και είναι 12:27. Τώρα, μάλιστα. Ωραία, τελειώσαμε μακιγιάζ, τώρα περνάμε στο μαλλί. Ωραίο είναι. Πάρα, μη σπάει. Θα το βγάλεις από πλαστικό, έκοψε το μαλλί. Chris Jenner. Αυτό σκεφτόμουν. Με γεια σας. Ευχαριστώ. Εύχομαι να το χαρείτε το μαλάκι σας. Και την ψαλίδα σας έκοψα από εδώ. Δια δάχτυλα. Σήμερα. Μπορείς να μου εξηγήσεις, αυτή είναι η κάμερα του Φίλιππου, φαίνεται. Ωραία. Όταν ανοίγει ο Φίλιππος την κάμερα του για να βλογκάρει, τώρα φαίνομαι και στα δύο βλόγκ μου παράλληλα, έχω να πω ένα σωρό πράγματα. Όταν ανοίγω τη δική μου την κάμερα, δεν έχω να πω τίποτα. Μόρα μου δεν είναι, πώς τα λες. Νομίζω ότι πρέπει να είναι. Έτσι δεν έχει πει, Λίλη. Ωραία. Όχι, ρε. Εννοώ ότι δεν ήταν αυτή η μπροστά μεριά. Κάποιον μου θυμίζεις που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το σκεφτώ. Είμο. Ναι, και να κάνω και αυτό. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να κάνω αυτή την κίνηση εγώ. Έτσι. Ωραίο. Κατάλαβε. Σκέψου το. Σκέψου το. Και όταν θα έχω νεύρο θα είμαι τύπου. Α! Έλα πια, δεν μπορώ άλλο. Όσο περνάει η ώρα, μου αρέσει. Έχουμε κάτι, θα κάνουμε το πρώτο πλάνο, γύρισμα. Ωραίο το παπουτσάκι σου, Πέγγι μου, από πού το πήρατε? Έχεις μαζί σου το Ζάναξ. Το άφησα πίσω, ρε. Ήρθαμε εδώ στην ησυχία να στηρίξουμε κάτι. Κοίτα το, είναι με το λεμονάκι, ξέρει ο Φίλιππος. Το ναι. Δώσ' το, δώσ' το. Η γωνία να φάνε, παιδιά, μας αγαπάει πεθερά. Είναι κομμένο. Ευχαριστώ. Φάγαμε, γυρίσαμε τώρα στο αυτοκίνητο. Εγώ, ωριακά είμαι για ύπνο, αλλά ουσιαστικά τώρα ξεκινάνε. Δεύτερο location. Τα δύο χρόνια αργότερα έχουμε έρθει σε κάτι στάχια. Βγάζουμε ακόμα πλάνα και φωτογραφίες και μας έχει μείνει αυτό και άλλο ένα location στο κέντρο της Αθήνας.
έμεινε ένα τελευταίο location. Έβαλα και άλλη μπλούζα εγώ τώρα. Να σου πω, όπως είσαι εκεί, μήπως να χωθούν και άλλοι που είναι πολύ ωραίο. Το πιο ωραίο location. 10 ώρες αργότερα. Πόσες ήταν 10 ώρες γύρισμα? Ήμασταν εδώ από τις 12.30 και είναι 11 παρα 20 το βράδυ. 10 παρα 20. Με δύο γεμιστά είμαι στην κοιλιά μου. Τι είναι, Ρουντάκι? Τι είναι, Ρούντι μου? Σου έλειψα καθόλου? Σου έλειψα? Είμαι ένα σκουπίδι αυτή τη στιγμή με πόδια. Η ώρα είναι 11 και έχω περπατήσει για τα επόμενα 10 χρόνια. Το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να ξεβαφτώ, να παραγγείλω κάνα σούσι, να έρθει και η Ειρήνη έτσι να ράξουμε λίγο. Τι είναι, αγάπη μου? Και να την πέσω. Ροντί, να κάνουμε λες πρώτα λίγο μοντάζ, μήπως? Λουφάκι, καλημέρα σου, καλημέρα σου. Πώς κοιμήθηκες χθες το βράδυ? Πώς κοιμήθηκες, είδες όνειρα? Η ώρα είναι 1:20, 2 η ώρα πρέπει να είμαι mad, το οποίο είναι και πολύ μακριά από το σπίτι μου, για να κάνουμε meeting με τα παιδιά, Βενετία Φίλιππο και τη διοργάνωση για τη μέρα θετικής ενέργειας. Και μετά έχω meeting πάλι στο mad για την εκπομπή της νέας σεζόν που θα κάνω. Το αργότερο σε 10 λεπτά πρέπει να φύγει από το σπίτι. Είναι 2 παρα 25, πρέπει να βάλω βενζίνη τύπου τώρα. Και μπρος καλό μου σμαρτάκι. Και πάλι εδώ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κοίτα την πάλι εδώ. Βλέπω βάλαμε τα κουνάκι για να φαινόμαστε πιο ψηλή σήμερα. Καλά, κοίταξε, ξαφνικά έγινε μοντέλο. Κοίτα την. Πάω να βρω τα παιδιά που γυρίζαμε την εκπομπή όλη τη σεζόν που πέρασε. Πού είναι? Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Φτάνει, 4 μέρες μαζί, φτάνει. 4 μέρες όλη μέρα. Όλη μέρα. Λες και έχουμε συγκατοικήσει είναι αυτές τις μέρες. Έχει πάει 6. Τι λέγαμε τόσες ώρες, Παναγία μου? Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά. Καλή νέα σεζόν να πούμε εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Και κανονικά θα είχαμε να σας πούμε κάτι πάρα πολύ συνταρακτικό. Κάτσε να μπω στο αμάξι όμως. Λοιπόν, συζητήσαμε όλα τα διατάφτα για τη μέρα θετικής ενέργειας, για τις εκπομπές και για όλα αυτά. Και έχει κανονιστεί να γίνει και κάτι ακόμα τη μέρα της θετικής ενέργειας. Κάτι... Μην το πεις. Θα το ματιάσουνε. Όχι, όχι, δεν λέω τίποτα. Συμφωνήσαμε με Βενετία και Φίλιππο να μην πούμε τίποτα. Ναι. Και όσοι έρθετε εκείνη τη μέρα να το δείτε live, όσοι δεν έρθετε, λογικά σε κάποιο βιντεάκι. Που θα κοροϊδεύουνε. Παναγία μου! Έλα, θα είναι τέλεια, θα δεις. Θα έρθει μαζί σπίτι να φάμε. Ρε, ήμασταν στο meeting και γουργούριζε η κοιλιά μου και Και ακουγόταν. Και γελούσε η κοπέλα δίπλα. Ναι. Πάμε σπίτι να παραγγείλουμε. Να ξανανιώσουμε, έχει φτάσει στην πλάτη η κοιλιά. Ναι. Δεν έχω καν την ψυχική δύναμη να πω ότι θα φάω τώρα. Θα φάω. Θα φάει. Θα φάει. Δεν θα φάει. Κορίτσι, φάει. Κορίτσι, φάει όλους. Θα φάει. Φάει όμως. Κάτι θα καώ. Θέλω να κάνω zoom, να σε δω να τρως την πρώτη μπουκιά. Έχω να φάω από χθες. Τι να μου φύγει πίνα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, γογό μου. Να ανοίξουμε κανένα φως γιατί είμαστε στα σκοτάδια. Λοιπόν, το απόλυτο χάος. Σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι επιτέλους η μέρα που περίμενα. Είναι το live της Μαρίνας Πανού το βραδάκι. Και τώρα κάθομαι και δουλεύω. Φτιάχνω λίγο την ατζέντα μου. Γίνεται ένας χαμός. Κάνω λίγο μοντάζ. Και γενικά έχω πάρα πολύ δουλειά την εβδομάδα που έρχεται. Τις επόμενες βασικά 3 εβδομάδες γίνεται χαμός. Είχα κανονίσει να πάω 3 μέρες στη Λευκάδα, το επόμενο σουκού, αλλά το ακύρωσα γιατί δεν βγαίνω χρονικά. Τα λέμε το βράδυ στο μαρινάκι που θα χαλαρώσουμε λίγο και να ξεχαστούμε. Τι είναι αυτό εδώ? Μη με κάνετε έτσι τώρα. Πού είναι το κορίτσι? Δεν έχω τις πιο όμορφες φίλες. Εγώ για να κάνω αυτή τη μύτη έδωσα 3,5 χιλιάρικα και εσύ γεννήθηκες έτσι. Αλλά εδώ έχω ένα κορίτσι μόνο όμορφο που ψάχνει. Θέλω. Με κήπο, μεγάλο κήπο να έχει. Και ψάχνω να σε βρω. Σε κάθε στάση είμαι. Ας μην το πούμε που δεν έχω μια βιτσιλιά που με χαίρει. Βρε καλώστητη γογάρα μου. Είναι Σάββατο. Κλασικά σε λίγες ώρες ανεβαίνει αυτό το βίντεο. Θα βάλω να μοντάρω, να σας ετοιμάσω
ό,τι χρειάζεται να ετοιμαστεί για να το έχετε στην ώρα σας. Ευχαριστώ εγώ γάρα μου που έκατσες μέχρι εδώ και είχα κάποιον να μιλάω και να βγάζω τον πόνο μου και να περνάω όλη αυτή την τρελή εβδομάδα μαζί του. Θα τα πούμε τώρα εμείς ξανά την Κυριακή, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Σε αυτό το κανάλι έτσι όπως έχει πάει, βίντεο ανεβαίνει κάθε Κυριακή στις 2 για να μην χάνετε τα επόμενα. Πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή, χτυπήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσει εγώ. Ελάτε και στο Instagram να κάνουμε παρέα και από εκεί και να μην χάνετε σημαντικές ανακοινώσεις, giveaways κλπ. Θα γίνει και εδώ ένα μεγάλο giveaway. Τσεκάρτε και τα κοσμήματα τα Μάρε Μάρ, εάν θέλετε. Και εμείς θα τα πούμε ξανά λίαν σύντομος, γογό! Αν μείνατε μέχρι εδώ, γράψτε μου στα σχόλια πεπελάκι μου όμορφο! Bye! We'll be right back.